λοιπόν. Επεισόδιο πάντως να κυλήσει όμορφα και ωραία, αγωνιστικά. Τελικά. Δηλαδή, αν δεν έχει δηλαδή και μια καλή κουβέντα. Αν δεν έχει ένα μαναφούκι, αν δεν έχει ένα τσακωμό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι βαρετό μετά. Έφυγε και ο Βαλάντης που δημιουργούσε τις εντάσεις. Πάλεγε έξω από τα δόντια. Δεν λείπει. Βέβαια, τώρα χθες ο Μαρτίκας λίγο θα πούμε το παράκανε. Λίγο έτσι έφυγε η κουβέντα. Ναι. Έγινε, είπε βαριά πράγματα. Πολύ βαριά. Γιατί κατά τις 11 με πήρε ο ύπνος και θέλω να με ενημερώσετε. Ναι. Καλύτερα. Μόνο αυτό. Όλα αναλυτικά. Δεν το είδες δηλαδή. Δεν το είδα. Μέχρι τέλος. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Θέλω να με ενημερώσω. Την κυρία δεν άντεξε. Χθες λύγησε. Στις 11 η ώρα λύγησε. Έκλεισε τα γοντάκια της και έγειρε. Λοιπόν. Γιατί είναι και μεγάλη γυναίκα. Μην το ξέρω. Αγάπη μου, εννοείται. Εσύ φτιάχνεις δέρμα. Δεν είσαι σαν και εμάς εδώ που έχουμε στα IKEA. Θέλουμε αναδόμηση. Όταν δεν τα λέει, τα λες εσύ. Άστα τώρα που ηρέμησε. Τα λέει αναδόμηση, Δημήτρη μου, όλοι όμως θέλουν προστασία εκεί πέρα μέσα. Προστασία? Τι εννοείς προστασία? Θα δεις τώρα στο φιδάκι. Από χθες με περιτριγυρίζει μια ιδέα. Ναι. Ότι από τότε που έσκασε η Μυριέλα αυτή την περιβόητη βόμβα με σύμφωνη γνώμη του Λάμπρου και επιβεβαιωμένη από το Λάμπρο, μήπως αυτή η υποτιθέμενη βόμβα ήταν σκόπιμη? Για να μας διαλύσει. Για να μας διαλύσει, να βγει ο Τσακατσούκα στο προτινόμενος για αποχώρηση, να έρθουμε σε σύγκρουση ποιον θα βγάλουμε, τι θα γίνει. Και από τότε μας πήρε κάτω βόλτα, γιατί εμείς ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και αφήσαμε λίγο τα αγωνίσματα πίσω. Από τα όλα παλαβά του Μαρτίκα, που είναι οι τρεις λαλούν και οι δυο χορεύουν και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα, είπε σήμερα και κάτι σωστό, που χαζουβγήκε μια άκρη. Και το πιστεύω ότι αυτό που λέει έχει δίκιο. Αν ήταν ένα ψέμα, το οποίο ψέμα αφορούσε δύο που στοχοποιεί... Δεν θέλω να με διακόψεις, θα το μιλήσω. Που στοχοποιεί σε εισαγωγικά δύο άτομα, τον Σάββα και τον Γιώργο. Θα μπορούσα να σου πω ότι ναι, μπορεί να ισχύει αν κανένας από τους δύο δεν το παραδεχόταν ότι έχει συμβεί κάποια συζήτηση. Ο Σάββας παρόλα αυτά πήρε το θάρρος της γνώμης του, σήκωσε το χέρι και τοποθετήθηκε. Ο άλλος στόχος δεν βγήκε ποτέ να τοποθετηθεί, να πει την αλήθεια του. Άρα έβαλε την ουρά στα σκέλια και είδε σαν να επιβεβαίωσε ότι η άλλη λέει αλήθεια. Οπότε εγώ γιατί να μην το πιστέψω και τη στιγμή που με αφορά άμεσα, που θέλω να με πετάξει απ' έξω, γιατί να μην χαλαστώ και ψυχολογικά. Εγώ είπα, δεν είπα αυτό το πράγμα στη Μυριέλα, τη ρώτησα ποιον θα ψηφίσει, μου Γιώργο, είπε την Αθηνά. Λέω, και εγώ είπα θα ψηφίσω τη Σουφιάνα. Γιώργο, δεν έχεις καταλάβει τι λέω. Και εσένα, σε ξαναρωτάω. Προσπάθησε να καταλάβεις. Από την απέναντι ομάδα. Εγώ σου το ποιον λες, εάν έβγαινε στον πατέρα σου και εμένα. Εγώ πιστεύω ότι η Σουφιάνα πιστεύει ότι η Μυριέλα παραποιεί τα λόγια μου, αλλά τη συμφέρει για να βγω υποψήφιο. Η ιδέα μου αυτή. Αγόρι μου, εγώ σε έβγαλε υποψήφιο. Σε ψήφισε όλη η ομάδα. Εγώ σε έβγαλε υποψήφιο. Σε συμφέρει. Είσαι κολλημένο εγκέφαλο, το καταλαβαίνω. Είμαι κολλημένο εγκέφαλο. Γιώργο, άλλο λέμε, καταλαβαίνει. Ξέρω όλη γυναίκε σε ξέρει. Γίνεται να με μιλάει. Εσύ όλα τα ξέρει. Μην απαντάζει, παιδί. Ξέρει, άντρε ξέρει. Τελικά τίποτα δεν ξέρει. Όπω ξέρει τι πρωτοσφαιρικέ ομάδε. Άσυμα σου μωρέ. Η ιδέα αυτή με προβληματίζει. Εγώ τουλάχιστον το κρύβω. Εσύ το κρύβει αυτό που είσαι. Σοφιάνα, δεν οδηγεί κάπου αυτό. Και εσύ είσαι στο επίπεδο του πέφτει. Δεν οδηγεί κάπου αυτό. Μαρτίκα, άμα ήσουν ο Λακάς Αντιπαπέλ, ο προφεσόρ θα με έπαιρνε στην ομάδα σου. Όχι, γιατί θα μας έβαζες φυλακή στο πρώτο επεισόδιο. Έλα, ρε. Μιλάς καλή απάντηση. Θα μας έστελνες ισόβια στο πρώτο επεισόδιο χωρίς να έχουμε πάρει ένα δολάριο. Ένα. Θέλω να ξέρεις ότι η γη δεν γυρνάει γύρω από σένα. Δεν γυρνάει γύρω από σένα. Δεύτερο, ο επικινδυνότερος όλων, αγόρι μου, ξέρεις ποιος είναι? Ο επικινδυνότερος όλων. Ο επικινδυνότερος όλων. Δεν είναι ούτε ο κακός, ούτε ο απατεώνας, ούτε ο έξυπνος, ούτε ο πονηρός. Ο επικινδυνότερος όλων είναι ο χαζός. Και ξέρεις γιατί... Όχι. Και ξέρεις γιατί είναι ο επικινδυνότερος όλων? Γιατί έχει μια τεράστια δυναμία. Είναι απρόβλεπτος. Ωραία, με λες χαζό ή απρόβλεπτο? Όχι, απρόβλεπτο. Γιατί είναι απρόβλεπτος? Γιατί δεν μπορείς να εκτιμήσεις ποτέ... Γιατί δεν μπορείς να εκτιμήσεις ποτέ και να προβλέψεις τι θα κάνει. Χαζός πιστεύω ότι είναι ο Σπύρος, διότι... και τονίζω 50 χρόνια άνθρωπος, καθόλου και έκανε παρομοίωση τον εαυτό του σαν τον προφεσόρε. Άνθρωπος με αλυσίδα φαρμακείων. Α, τι το λες τώρα. Είναι χαζός, αγάπη μου. Όχι, χαζός. Είναι τοξικός. Είναι τοξικός. Χάνεται στη σκέψη τους, παιδιά. Έχει πρόβλημα το παιδί. Το παιδί έχει πρόβλημα. Μην του δίνετε σημασία. Δεν το φυγκράζει. Αν ισχύει η ιδέα μου. Ξέρεις.
Και θα να ακούσει πραγματικά ένα σχέδιο Μαρτίκας με σάρκα και οστά. Μια και με είπανε και προφέσορε χθες. Και αν θέλετε να ακούσετε πραγματικά ένα σχέδιο, και ευτυχώς που λείπει ο Γιώργος τώρα, για να μην το μεταφέρει όπως θέλει. Α, σε μην πάρτι μας έτα, ρε φίλε. Για να μην το μεταφέρει όπως θέλει. Γιατί δεν θεοποιούμε τον Άρη? Να του λέμε τι Άρης φοβερός είσαι, τι φοβερός που έχεις έρθει και τους έχεις απογειώσει όλους. Και τι απίστευτος είσαι. Να νιώσουν οι άλλοι που δεν κάνουν τίποτα. Και τι wow που είσαι, και ευτυχώς που ήρθες εσύ γιατί άλλοι ήταν άχρηστοι. Και ευτυχώς που ήρθες εσύ και ανέστησες την ομάδα γιατί την ξεσκίζαμε. Και δεν είχε φάει ποτέ αυτή η ομάδα. Και Άρη μου, και Άρη μου, και έλα και από σεμάς μια βόλτα εδώ να σου ταΐσουμε λίγη καρύδα. Και έλα, Άρη μου, και από εδώ να μας κοουτσάρεις και εμάς λίγο, όπως εχθές πολύ ωραία και έξυπνη Σοφιά να το έριξε και την έπιασα την ιδέα και το επιβεβαίωσα. Και μην εναντιώνεστε σε αυτές τις ιδέες, γιατί κάτι μπορεί να κρύβουν ή κάτι μπορεί να βγάζουν. Άλλο ένα σχέδιο Μαρτίκα τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, ξεκινάει. Αναμένω να δω εξελίξεις, πιστεύω θα πέσει πολύ γέλιο. Τι θα καταφέρουμε με αυτό, λες? Τι θα καταφέρεις? Θα νιώσουν οι άλλοι. Μπορώ άλλο, γιατί και εγώ. Θα νιώσουν οι άλλοι ότι μόνο με τον Άρη ζουν και μόνο ότι ο Άρης υπάρχει. Μιλήσαμε το πρωί. Πιστεύω να σταματήσει αυτό το σερί. Όσο και να σκεφτώ, καταλήγω σε μία και μόνο. Σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι πραγματικά ο Άρης έχει αναστήσει τους κόκκινους. Θεωρώ ότι είναι μεσσίας στους κόκκινους που ήρθε. Ακόμα και παίκτες όπως η Βρυσίδα, η Ευρυδή και η Αθηνά φέρνουν πολύ δυνατούς. Όσον αφορά τα tips που δίνει, τα οποία είναι εύστοχα. Δύναμη. Και έχει δώσει μια δυνατή πνοή στην ομάδα τους. Συγχαρητήρια και στον Άρη, προσωπική μου άποψη. Γιατί σπάω το κεφάλι μου να δω τι συμβαίνει με εμάς και δεν μπορώ να καταλήξω σε κάποιο άλλο συμπέρασμα εκτός από αυτό. Ειδικά η παρουσία του Άρη εδώ και 13 μέρες πόσο είναι, πραγματικά έχει μεταμορφώσει μια κόκκινη ομάδα που συγχαρητήρια στον Άρη που ήρθε και έδωσε αυτό το δυνατό στίγμα στην ομάδα του. Βρυσίδα, ήθελες κάτι να απαντήσεις στο Σπύρο? Βασικά τζάμπα θα απαντήσω, γιατί δεν μπορεί κατάλαβα τι εννοούσε ο Σπύρος. Προσωπικά επειδή άκουσα το όνομά μου, νομίζω ότι ήμουν πολύ δυνατή παίκτρια και πριν έρθει ο Άρης. Και όχι ότι ο Άρης με ανέστησε. Αλλά γι' αυτό δεν κατάλαβα. Εννοούσε δύναμη σε δύναμη ψυχή, δύναμη σε δυνατή παίκτρια να φέρνουν νίκες. Γιατί νομίζω και πριν έρθει ο Άρης νίκες έφερνα εξίσου. Οπότε προσωπικά, επειδή είπε το όνομά μου. Αλλά εντάξει. Το ξέρω, Βρυσίδα μου, ήσουν δυνατή παίκτρια πάντα. Απλά ο Άρης έφερε κάποια tips, μια προπονητικό αέρα, ένα προπονητικό αέρα. Τα tips τα έλεγα και εγώ στην ομάδα μου για τους στόχους. Έχει ξέρει πολύ, κάποιους, πολύ καλύτερα ο Άρης και εννοείται τον ακούμε. Αλλά έλεγα και πριν και εγώ tips. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία. Γιατί είπες προσωπικά τρία άτομα. Δεν λες γιατί δεν είναι όλη την ομάδα. Γι' αυτό και επειδή άκουσα το όνομά μου προσωπικά. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ήμουν και πριν απλά, το ίδιο. Απλά η σκέψη μου αποδεικνύεται από το γεγονός στη μεγάλη διαφορά των σκορ, στην αίτητη ομάδα των κόκκινων. Τρία άτομα. Εκείνη δεν καταλαβαίνω, γιατί είπες τρία άτομα. Ναι, γιατί τα τρία άτομα πάντα αυτά έχουμε φέρει πολύ καλές νίκες απέναντί σας. Αθηνά. Διαφωνώ με αυτό που λέει ο Σπύρος. Και ειδικά εδώ και τρεις εβδομάδες έχει γυρίσει αρκετά ο τροχός. Και επίσης θεωρώ ότι τα κορίτσια είμαστε εισάξιες. Οπότε δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Εντάξει, εγώ εξέφρασα μια προσωπική μου άποψη και με βάση το παρελθόν και το παρόν που ζούμε.